Βλέπουμε ότι έρχεται μια συμφωνία, έρχεται μια υπογραφή, δηλαδή τη Τουρκία και τη Λιβύης. Ένα επόμενο βήμα είναι στην πραγματικότητα αυτό που έγινε αμέσω τώρα, που όμω ευνηδίασε την Αθήνα, διότι τεινάζει στον αέρα, από την πλευρά του τουλάχιστον, και τη συμφωνία που έχει κάνει η Ελλάδα με την Αίγυπτο, τη θέτει σε κίνδυνο. Πόπι, μιλάμε για μια πολύ σημαντική επιθετική ενέργεια τη Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα. Μιλάμε με τη συμφωνία αυτή για μια κλιμάκωση, για μια προαναγγελία κλιμάκωση επί του πεδίου. Και ποιο είναι το πεδίο αυτό, Είναι νότια τη Κρήτη, εντό του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου που ακριβώ βλέπετε στο χάρτη με το κόκκινο χρώμα και εντό τη ελληνογυπτιακή ΑΟΣ. Η Τουρκία με τη σημερινή τη ενέργεια χρησιμοποιεί την φιλοτουρκική κυβέρνηση τη Λιβύη. Για να ξεκινήσει έρευνε, υποτίθεται για λογαριασμό των Ελληνίων σε περιοχή ελληνική και Αιγυπτιακή δικαιοδοσία. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, ΠΟΠΗ, περιμένουν να δούνε το περιεχόμενο τη συμφωνία αυτή που υπεγράφει ανάμεσα στην Τουρκία και την Λιβύη. Περιμένουν επίση να δούνε και τον χάρτη που εκ των πραγμάτων θα δημοσιεύσει η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου για να δώσει το στίγμα για το πού θα κινηθεί το τουρκικό σεισμογραφικό λίγη ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών θα μεταβεί ο Αμερικανό πρέσβη σε προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Νίκο Δένδια για να ενημερωθεί για όλε τι εξελίξει. Θυμίζω ότι μόλι χθε ο Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία, τον είπα, ο Τζέικ Σάλιβαν, είχε συνάντηση με τον Ιμπραήμ Καλίν, το δεξί χέρι του Ταγί Περντογάν. Πριν από λίγο επίση είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Σάμεχ Σούκρι και οι δύο σύμφωνα με ελληνικέ διπλωματικέ πηγέ συμφώνησαν ότι δεν ήταν, δεν ήταν νόμιμη αυτή η απόφαση που υπέγραψε. Η κυβέρνηση τη Λιβύη και συμφωνήθηκε επίση ο Νίκο Δένδια να μεταβεί στο Κάιρο την επόμενη Κυριακή Πόπη. Μάλιστα, εξελίξει τρέχουν λοιπόν και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία υπέγραψε αυτή τη συμφωνία με μια κυβέρνηση φιλοτουρκική. Επί τη ουσία πρόκειται για μια κυβέρνηση μαριονέτα τη Άγκυρα. Μια κυβέρνηση που υποδίεται την νόμιμη. Τώρα, τι θα γίνει στο εξή, ίσω μια εξέλιξη που το καθορίζει κιόλα, είναι η, η απόρριψη αυτή τη συμφωνία από το Κοινοβούλιο τη Λιβύη. Γι, γι' αυτό αλεξέω. και ο πρόεδρο του Λιβυκού Κοινοβουλίου, Ακύλα Σάλεχ Πόπη, πριν από λίγο, χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή της Τουρκίας σε παράνομη και είπε επιλέξει στην ανακοίνωση το Κοινοβούλιο ότι το Λιβυκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία για τους συντρογονάνθρακες που υπεγράφει σήμερα μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Με άλλα λόγια, λέει ο Σάλεχ ότι η κυβέρνηση Ντέιπντα, που φωτογραφήθηκε σήμερα mm -hmm. με τον, τον, τον Τσαβούσογλου, ε, η θητεία έχει λήξει, άρα λοιπόν δεν δεν έχει εξισιοδότηση για να υπογράφει διεθνεί συμφωνίε. Yes.